μήνα στην παρέα μας. Ανοιξιάτικη εβδομάδα ξεκινάει. Ελπίζουμε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Και σήμερα εδώ, τι μου κάνει. Καλημέρα. Τι λες, μωρέ, καλημέρα. Μποναβίτσι λέμε που πέρασε. Αντί να λέμε για σένα που είσαι ανάμεσά μας και αυτή τη βδομάδα, λέμε για. Έτσι. Μα πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι ο Αβίτσι έφυγε, οπότε θα το αφιερώσουμε λίγα χρόνια. Ναι, εντάξει, παιδιά, δυστυχώς κάποια πολύ ταλαντούχα άτομα έχουν ένα περίεργο ριζικό. Θα το δούμε μετά σε λίγο. Νομίζω είναι ένα από τα θέματα που έχει διαλέξει και ο Βασίλης. Πώς μου περάσατε, είστε καλά. Καλημέρα. Ξεκουραστήκατε. Καλό καιρό. Όταν λέμε ξεκουραστήκαμε, έχω κοιμηθεί. Φαίνεται, έχεις κάνει δερματάκι. Το βράδυ προς το Σάββατο κοιμήθηκα 16 ώρες. Τι ωραία. Πού τους βάζεις τόσες ώρες, παιδιά, ναι, μου 16 ώρες. Κάνει επιδερμίδα γιατί σου λέει. Ξύπνησα δύο φορές, ξέχασα. Ούτε ένας αρκούδος βάρει να σε γλύψει κάτι. Τίποτα. Λοιπόν, ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε και εσείς. Κάνατε καμιά ωραία βόλτα που αξίζει να πείτε. Προς θάλασσα. Α, ναι, βέβαια, προς θάλασσα. Φανταστικός καιρός. Μιλάμε χθες, ήταν καλοκαίρι. Παιδιά, εγώ δεν κούνησα, ήμουνα σαν τηλεφώνα. Όχι, όχι. Ναι, γιατί πήγα στο γιατρό και μου λέει κόψε τα πολλά-πολλά. Χαλαρά και έκατσα σε ένα καναπέ κρεβάτι, καναπέ κρεβάτι. Δεν βλέπεις εδώ, έχεις ξανά ζώνη πάνω από την κοιλιά. Είναι το νέο styling. Η έξοδος πότε γίνεται. Του Μεσολογγίου. Ελπίζω. Εντάξει, θα δούμε, ρε παιδιά, όποτε θέλει ο Θεός. Σύντομα. Λοιπόν, στείλτε μας μηνύματα.